Με νέο προσωπικό ενισχύονται αρκετοί δημόσιοι φορείς της κοινωνικής πρόνοιας, όπως είναι τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας, θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών και το Εθνικό Ίδρυμα Κοφών, προκειμένου να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους. Σημειώνεται πως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για την προκήρυξη 7K / 2019 είναι η 10η Ιανουαρίου, ημέρα Παρασκευή. Οι υποψήφοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχή στο ΑΣΕΠ αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη. Τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφοι με την αίτηση συμμετοχής τους θα υποβληθούν πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων μετά από σχετική ανακοίνωση του ΑΣΕΠ. Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνίσταται στους υποψηφίους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση, καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής. Ζεσταίνει τις μηχανές του το ΑΣΕΠ για 17.542 μόνιμες προσλήψεις το 2020. Υπουργεία, νοσοκομεία, κέντρα πρόνοιας ετοιμάζονται για προσλήψεις, ενώ το λιμενικό και οι ένοπλες δυνάμεις θα ενισχυθούν με προσωπικό. Στη λίστα συμπεριλαμβάνονται επίσης εκπαιδευτικοί συνοριοφύλακες και προσωπικό για το βοήθεια στο σπίτι. Συγκεκριμένα, περισσότερες από 12.000 προσλήψεις προσωπικού προγραμματίζονται και αφορούν εκπαιδευτικούς, το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, αλλά και μόνιμες θέσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ήδη δημοσιεύτηκαν στο Εθνικό Τυπογραφείο οι δύο προκηρύξεις, ένα γάμα έψιλον κάθετος 2019 και δύο γάμα έψιλον κάθετος 2019 για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών.